Αύριο, όπω γνωρίζετε όλοι, θα ψηφιστεί ενδεχομένω στη Βουλή από την πλειοψηφία με συμμετοχή όλων των κομμάτων πλέον. Έτσι, την Πέμπτη, μάλλον. Αύριο πηγαίνει στην στη Βουλή στη και ψηφιστεί, την Πέμπτη είναι η ψήφιση. Α, το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων α, ζευγαριών. Είναι ένα πολυζημένο νομοσχέδιο, α, το οποίο θέλω να σα πω ότι είχε αντιδράσει από την κοινωνία, από την Εκκλησία. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε ποιον μαζί μα. Τον Σεβασμιώτο, τον Μητροπολίτη Νικόλο, Μεσογεία και Λαβρεωτική. Καλή σα ημέρα, καλή σα ημέρα και ευχαριστούμε. Τιμή μα. Να σα ότι για άλλο λόγο ερχόμουν. Την ευλογία σα. Για ποιο λόγο ερχόσασταν. Για αυτά που λέγαμε για την καινοτομία που πάμε να κάνουμε. Και για αυτά, τα πούμε και για αυτά. πάμε να ξεκινήσουμε γιατί ήσασταν ο πλέον κύριο συγητή στην Ελλάδα. Ήμουν συγητή στην Ιεραρχία. Μίλησα σε 80 ανθρώπου. Μου ζητήθηκε και έκανα μια σχετική ενημέρωση στο μέτρο που καταλάβαινα όλο αυτό το θέμα, όχι από την νομική πλευρά, αλλά καθαρά από την πλευρά τη βιοειθική προσέγγιση. Είστε και υπεύθυνο τη ομάδα βιοειθική. Δεν εκπροσωπούσα κανέναν παρά μόνο τον εαυτό μου. Και τότε, τότε πώ ανατέθηκε σε εσά να κάνετε την εισήγηση. Ο αρχιεπίσκοπος γνωρίζει. Προφανώ. Έχετε γνώσει και νομικέ, Όχι. Οχι, οχι θεολογικές. Έχουμε μια επιτροπή βέβαια με την οποία ασχολούμαστε και από νομική πλευρά, και από επιστημονική πλευρά, και από κοινωνική και από θεολογική. Κανεί δεν θα περίμενε η εκκλησία να έχει διαφορετική άποψη πάνω σε αυτό το θέμα. Ένα ερώτημα όμω που ακούω και στου φίλου, τη παρέας μου είναι Είναι ότι οι καιροί αλλάζουν, εξελίσσεται η κοινωνία. Γιατί η εκκλησία δεν ακούει τα μηνύματα των νέων ανθρώπων κατά κύριο λόγο, οι οποίοι είναι πολύ πιο αποδέχονται πολύ πιο ανοιχτά. Ε, τ, 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 τις σχέσεις ε, ανάμεσα στα ομόφυλα ζευγάρια και την τεχνοθεσία. Η Εκκλησία έχει τις δεν βασικές... Δεν του αγκαλιάζει όλου. Βεβαίω αγκαλιάζει. Και πρέπει να είναι μια αγκαλιά και τους πάντες. Και από το χειρότερο αμαρτωλό, ως τον πιο ένα αρετό. Ε, βέβαια. Και το, το λέτε και, τούτο, και στο κήρυγμά σας αυτό. Δεν το λέω στο κήρυγμα. Εγώ το πιστεύω με τη ζωή μου. Δέστε τώρα, δείχνετε μια σκηνή. Όλο αυτό το πράγμα με, τους, με τα μαύρα ράσα, με τα μακριά γένια. Αυτό είναι. Μια εικόνα η οποία δημιουργεί εντυπωσει. Γιατί δημιουργεί. Παρα... δημιουργεί Περιμένετε μισό λεπτά. Είναι συνδεδεμένο ο συμβολισμό με την κοινωνία μα. Κάθε Γιατί... εικόνα Α. δημιουργεί εντυπωσει. Ναι. Εμένα άμα θέλουν να μου γράψουν να μου πούνε κάτι αρνητικό, με βάζουν με μήτρες με τέτοια. Αν είναι πιο λαϊκό να βγάλω ένα χαμόγελο. Είναι άλλο πράγμα. Ε, εντάξει, Και είπατε, που για τους νέους, ε, Είναι ο συμβολισμός του Βυζαντίου η ιστορία υπέροχος, μας. Υπέροχος, εγώ τον αγαπω. Τον αγαπώ. Μιλάμε μην, μην για την ιστορία μα. Ναι. Βεβαίω. Λέω λοιπόν το εξή. Η Εκκλησία έχει μια πάγια διδασκαλία και βλέπει στο μέλλον ωραία. Δηλαδή έχει αίσθηση εκτίμηση των πραγμάτων. Mm -hmm. Δικαιούται να το έχει. Και βλέπει ότι όπω εξελίσσεται το πράγμα, mm -hmm. αυτό το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί και θα δημιουργηθεί και κατά τη δική μου εκτίμηση, mm -hmm. είναι να υπάρχει μια εικόνα η οποία διαστρεβλώνει την ίδια τη δομή τη οικογένεια. Mm -hmm και αυτό έχει κάθε λόγο να πει ότι δεν πρέπει να προχωρήσει. Ναι. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση αξιολογεί τα πράγματα και μπορεί να πάρει τις δικές της αποφάσεις, να πάρει την ευθύνη της και να προχωρήσει... με Σε Σεβασμιότατα, χωρίς να θέλουμε να υιοθετήσουμε εμείς οι δύο με την τώρα από την αρχή αυτής της κουβέντας, την οποιαδήποτε άλλη άποψη, έτσι. Απλά μεταφέρουμε στο διάλογο για να μπορούμε να, να έχουμε ένα ωραίο συμπέρασμα στο διάλογο τον οποίο κάνουμε μαζί σας. Οι περισσότεροι από εσά είστε άνθρωποι φωτισμένοι, μπορείτε να μας πάτε παρακάτω τη σκέψη μας και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Πόσους αφορά Πόσα μέλη τη κοινωνία αφορά. Μου, τίποτα. Ε, Σας σα πω. Αφορά ελάχιστα άτομα τη κοινωνία, αλλά δημιουργεί εντυπώσει καταστάσεις καταστάσει στο σύνολο τη κοινωνία. Και γι' αυτό η Εκκλησία αντιδρά. Δεν είναι ότι δεν συμπαθεί τα άτομα τα οποία υποφέρουν Αλίμωνο. έχουν τα προβλήματα που έχουν. Συμπαθεί όμω αυτό το οποίο την ίδια την οικογένεια, την κοινωνία. Οι ίδιοι δεν το βλέπουν ω πρόβλημα σε αν μου επιτρέπετε. Η λέξη δυσφορία του φίλου γενικά είναι λέξη εκκλησιαστική ή είναι λέξη που προέρχεται μέσα από του ίδιου του ανθρώπου οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Από του ίδιου πάντω δεν υιοθετείται ε, αυτό ο χαρακτηρισμό. Κάθε άλλο. Η δυσφορία. Κάθε άλλο. Κάθε Όταν άλλο... λέω αλλο οταν λεω οτι δεν, δεν, δεν βολεύομαι στο σώμα μου, ε, δε, δεν νομίζω ότι το βλέπουν έτσι. Τώρα δεν θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση πάνω σε αυτό. Θα ναι. θέλω να σα ρωτήσω κάτι άλλο για τη στάση και άλλων ε, Μητροπολιτών. Έχουμε ακούσει συνα... Μητροπολίτε από διάφορε περιοχέ να λένε ότι αυτό θα περάσει το νομοσχέδιο λογικά, έτσι όπω όλα δείχνουν, ε, και θα είναι πλέον νόμο του, του κράτου. Έχουμε ακούσει για αποκλεισμού από του ναού αποκλεισμού ακόμη και πολιτικών οι οποίοι θα ψηφίσουν θετικά στο νομοσχέδιο αυτό. Συμφωνείτε με αυτή την πρακτική. Μπορείτε να ρωτήσετε αυτού που το λένε. Εσεί τι θα κάνετε. Εγώ θα περιμένω να δω τι θα κάνω. Δεν έχω καμιά ιδέα αποκλεισμού κανενό. Ο πρώτο που πρέπει να αποκλειστεί από την Εκκλησία είμαι εγώ νομίζω. Mm -hmm. Δεν είμαι εγώ που αποκλείω. Εμένα με χαρακτήρισαν διόκτη των ομοφυλοφίλων. Εγώ θα σα πω ότι στην Εκκλησία δεν υπάρχουν διώκτε. Υπάρχουν διωκόμενοι. Είναι δε και μακαρίζονται. Mm -hmm. Υπ' λοιπόν την έννοια δεν είναι ένα δικαστήριο η Εκκλησία. Είναι μια αγκαλιά. Mm -hmm. Κάθεται όμω και λέει το λόγο τη. Αυτό θα πει προφητικό λόγο. Ναι. Εγώ σα λέω αυτό δεν πρέπει να γίνει γι' αυτό το λόγο. Και το ομολογώ. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια, μια γκάμα, ένα ολόκληρο φάσμα αντιδράσεων, οι οποίε μπορεί να επικοινωνούνται από ορθολογισμό, μπορεί να είναι από το συνέστημα. Βγαίνει το συνέστημα. Βγαίνει. Είναι φορτισμένη όλη η κατάσταση. Προηγουμένω αυτά που λέγατε, εγώ Δύσκολη. μόνο που ήρθα εδώ φορτίστηκα. Ναι, ναι. Με αυτά που είδα άλλα. Θέμα. Δύσκολο θέμα σε όλα τα θέματα. Σκοπός της Εκκλησίας είναι να λέει την αλήθεια και να αποφορτίζει λίγο. Νόμιζα ότι για άλλο λόγο με καλέσατε. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Μη, 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 θα γίνει η ερώτηση. Θα δώσω μια ελπίδα. Θα, θα, γίνει, θα γίνει η ερώτηση προς το τέλος και θα δώσετε και, και ελπίδα για να κλείσουμε αυτό το θέμα και να καταλήξουμε. Θα γίνει όπως φαίνεται ο νόμος του κράτους. Τα παιδιά, αυτά τα παιδιά που είτε θα υιοθετηθούν από τα ομόφυλα ζευγάρια και δεν έχουν βαπτιστεί. Ξέρετε, το βάπτισμα για εμά του Ορθοδόξου είναι μια Πολύ κορυφαία στιγμή, δεν μας ρωτάνε, αλλά για τους γονεί μας και για τους ποιμένες βεβαίως της, της Εκκλησίας, είναι μια πολύ σημαντική στιγμή. Έτσι είναι η ιστορία μας όλη αυτή. Θα τα βαφτίζετε ή όχι. Εγώ θα τα απόφαση. ρωτήσω. Όχι, δεν πήραμε απόφαση. Ναι. Δεν ελήφθη η απόφαση. Είπε κάτι ο Αρχιεπίσκοπος, βγήκαν κάποιοι άλλοι Μητροπολίτες και είπαν τα αντίθετα, ναι. Ναι. άλλοι υπεστήριξαν τα ίδια. Δεν υπάρχει κανένα λόγο ο Μητροπολίτη Μεσογεία να πει μια τρίτη άποψη. Ναι. Περιμένουμε με, να δούμε. Με, με, ποια άποψη είναι αυτή η οποία είναι πιο κοντά σε εσά ή του Αρχιεπισκόπου. Δεν που... θα με εξομολογήσετε δημόσια. <σχε> θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Και εγώ τη δουλειά μου κάνω. <σχε> δηλαδή, <σχε> δηλαδή, <σχε> δηλαδή, <σχε> καταλαβαίνετε αυτή <σχε> είναι η δουλειά μου να ρωτάω. Και εγώ την αποστολή μου η λέω λοιπόν ότι πολύ απλά ότι περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Θα καταθέσουμε τι απόψει μα εκεί. Σα που... πειράζει που υπάρχουν αντίθετε απόψει ακόμη και για αυτό το θέμα. Όχι. 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 Οι διαφορετικέ απόψει είναι πολύ ωραίο πράγμα. Είναι άσχημο να συμφωνούμε όλοι σε όλα. Mm -hmm. είναι... η αρμονία έχει διάφορε συχνότητε. Και στον εκκλησιαστικό χώρο μπορούν να υπάρχουν διαφορετικέ απόψει και προσεγγίσεις. Να ακούσουμε. Και μέσα από αυτό να βγει μια ελευθερία. Εγώ θα ήθελα, σαν Μητροπολίτη, να είμαι ελεύθερο να δω πώ θα το χειριστώ. Να ακούσω, να εισπράξω τι λέει, μηνύματα. Τι λέει το Πίμνιο, τι λέει. Το πύμνιο είναι, το... είναι δύσκολο. Είναι πολύ στεναχωρεμένο. Για αυτή την απόφαση. Ε? Είναι σφιγμένο και δεν μόνο το Πίμνιο, και το Πίμνιο σε πολιτικό επίπεδο. Αυτοί που φοβούνται, μέλη τη κυβερνήσεω, βουλευτέ, mm. έρχονται στον Μητροπολίτη, σε μένα, mm. να μου πούν τον καημό. Πώς, τι θα ψηφίσω. Φτάνει άνθρωπο πολύ ψηλά μέσα στην κυβέρνηση. Και τι του λέτε. Ό,τι του φωτίσει ο Θεός <ΣΠΟ> Έρχεται σε μένα και μου λέει ότι κοίταξε. Έχετε μεταπείσει κάποιον. Δεν προσπάθησα κανένα να μεταπείσω. Ο ρόλος μου δεν είναι να πείθω. Ο ρόλος μου είναι να εμπνέω. Έχετε εμπνεύσει λοιπόν κάποιον. Αυτή είναι, υπάρχει κάποιο ναι. ο οποίο είχε έρθει εκεί, είχε πάρει μια απόφαση και την έχει αλλάξει. Δεν μετά την που πήραμε πιβέτα, μαζί μάτυσες. την απόφαση. Κανέναν δεν, τη δεν πίεσα. Όταν λέει, α πούμε, ο πρωθυπουργό ότι είναι θέμα συνειδήσεω στου βουλευτέ Το του. στους ελεύθερο. Εγώ οφείλω να σεβαστώ τη συνείδηση. Δεν μπορεί να φανταστώ είναι ένα παιδάκι, ένα βουλευτή να, του, να του κάνω μάθημα τι πρέπει να κάνει. Αυτό το κάνει ο Πρωθυπουργό και η κυβέρνηση. Έρχεται σε μένα, αν μου ρωτήσει την άποψη, βεβαίω θα την πω. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή τον παρακολουθώ έτσι, ναι. και, και στο Και η ασφάλεια το ίδιο κάνει, νομίζω. Αυτά λέει και στο κήρυγμά του, έτσι, <laughs> ο Μητροπολίτης της Μεσογειάς και γι' αυτό όσοι μπαίνουν και τον παρακολουθούν καταλαβαίνουν πόσο ελεύθερα είναι η διδασκαλία. Λοιπόν, και τώρα, η ερώτηση για το πώ ακριβώ εμπλέκεται η Εκκλησία στο κομμάτι τη επιχειρηματικότητα, τι ακριβώ θα κάνετε, δεσπότη Δεν κάνουμε αγκλησίες. για την επιχειρηματικότητα. Εμεί Ακούστε... θέλαμε, μου πρότειναν εμένα ναι. κάποιοι να γίνει η Μητρόπολη Μεσογεία η πρώτη πράσινη Μητρόπολη. Ακούστε μου άρεσε ναι. πάρα πολύ η ιδέα. Ναι. Αλλά αυτό καλλιεργήθηκε μετά διαφορετικά. Αυτό έγινε πέρσι. Άρχισα να το σκέφτομαι από εδώ και από εκεί και είπα, τι ωραίο πράγμα, αντί να γίνει μια πράσινη Μητρόπολη με οτιδήποτε αυτό σημαίνει. Να, κάνουμε, να μαζέψουμε το νέο κόσμο, Yeah. Και να δώσουμε σε αυτή την κοινωνία καινοτόμες ιδέες. Να συνεργαστούμε με τα πανεπιστήμια, με το Μετσόβιο, με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πελοποννήσου, το ΕΚΠΑ, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε να κινητοποιήσουμε νέα παιδιά σε αυτή την yeah. κοινωνία. Τα οποία έχουν ιδέε μέσα από αυτέ τι σχολέ για ενεργειακά θέματα, για την ανακύκλωση, για την προστασία του περιβάλλοντο, για τι οικολογικέ καλλιέργειε. Και αυτέ οι ιδέε τι θα γίνουν όμω, Δεν πρέπει να γίνουν πράξη. Θα έρθουν λοιπόν εταιρείε. Mm -hmm. Εμεί κάνουμε το διαγωνισμό, βάζουμε τη μαγιά και λέμε, Ελάτε όλοι μαζί, να δώσουμε ένα χαμόγελο, μια ελπίδα. Πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Θα το κάνουμε λοιπόν στο Τεχνολογικό Πάρκο. Το ε ετοιμάσαμε. Να μπουν όλοι μέσα. Στο τεχνολογικό πράγμα. Στο, πρα... στο, λαβρίο. στο, λαβρίο. στο λαβρίο. Ε, Βέβαια. Θα γίνει η πρώτη εκδήλωση, θα κρατήσει ένα χρόνο, θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμό. Στο τέλο του έτου θα δώσουμε τα βραβεία. Βάζει η Εκκλησία το σπόρο, την μπράβο, ιδέα, μπράβο, την όρεξη, τον ενθουσιασμό και φέρνει μια φρεσκάδα. Είναι, ε... οι άνθρωποι είναι φρέσκοι. Εδώ είμαστε να τα επικοινωνούμε αυτά τα μηνύματα. Αυτά είναι ωραία μηνύματα. Είναι ωραίες, ωραίες Εγώ έχω μόνο ωραία μηνύματα. Ωραία. <laughs> λοιπόν, είσαι στον απολαυστικό για λίγα χρόνια. πολύ. Και εγώ σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε. Σε ένα Παρά μήνα μου... από τώρα λέει, θα δούμε πώ πηγαίνει το θέμα αυτό για εγώ να το προβάλλουμε. Θα ξεκινήσει. Έχει μπει μπάνερ στο, στην ιστοσελίδα τη Ιερά Μητρόπολη. Όχι ακόμη, θα ξεκινήσει στι 5 Μαρτίου. 5 Μαρτίου περιμένουμε να το προβάλλουμε. Ούτε σε λιγότερο από μήνα. Θα βγει και ευχόμαστε να υπάρξει ανταπόκριση να πω δύο λέξει. Η, Ανατολική Αττική έχει γη, χώμα, πεύκο, αμπέλι, ελιά, θάλασσα, νερά, οξυγόνο. Έχει ζωή. Αυτό πρέπει να οδηγήσει σε δημιουργία. Έρχεται λοιπόν η Μητρόπολη που είναι ταυτισμένη με την παράδοση, με τη μιζέρια. Η εικόνα που καμιά φορά δημιουργείται Τι είναι ότι η Εκκλησία. Ο. Θα σα πω εγώ. Είναι ότι η Εκκλησία δεν, δεν σα ενοχοποιώ. Ότι η Εκκλησία είναι σαν μια γριά που γκρινιάζει, που διαμαρτύρεται. Όχι. Η Εκκλησία ενώνει το μέλλον με το παρελθόν και την παράδοση, την καινοτόμα ιδέα με τη σύνεση, την τόλμη. Τι ωραίο πράγμα που είναι. Αυτό θέλουμε να δώσουμε. Σα ευχαριστούμε πάρα Α, πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ. Απολαύστε. Σε βάζουμε ό,τι. Ευχαριστούμε από καρδιά. Να